τρίτο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής του προγραμματισμού, όπως είναι αυτό ανάμεσα στους Αγρίνιο Τούτορς και στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρναλίας. Η πρώτη επίδοση είναι για τους κυπεδούχους. Πολύ ζεστοχή με το καλάθι του αγώνα 2-0. Αλλά στην πεντάδα δεν υπάρχει κανένας από τους παίκτες που πήγανε τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι ο Καρέτσος, ο Πολύδης, ο Στραβοδήμος, ο Αργύρης και ο Λιάγκας στην πεντάδα τους. Στην πεντάδα της αστυνομίας Χριστογιάννης, Δρακούσης, Κοτσής, Πιτσικόκος και Τσάσης. Ο Τσάσης αστόχησε το πρώτο σούτ για την της αστυνομίας. Παραμένει το 2-0. Στραβοδήμος βλέπει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον Κοτσή στη φάση αυτή. Πολύ ζωρά στόχησε, κατοχή σώθηκε με το επιθετικό ρυπά του Λέγκα. Δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Καρέτσο, παραμένει το 2-0. Το τελείωμα του Γιάννη Χριστογιάννη, ο οποίος ισοφαρίζει 2-2. Λέγκος όμως απαντάει αμέσως σούτ από το ύψος των βολών. Δίνει ξανά προβάδισμα στους Τούτορς. Για τον Δρακούση και ο Δρακούσης φτωχό. 4-4. Θα δούμε σε ένα σούτ από τα 6 μέτρα αστόχησε. Ο Λίζος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το ρυθμό. Ξανά από το πλάι, ξανά στο φως. Ο Χρήστος Πολύζο δίνει νέο προβάδισμα στους Τούτορς, 6-4. Σε τα 4 μέτρα. Τον Δρακούση. Συνεχίζεται η επίθεση για την ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Ακαρναλίας για 12 δευτερόλεπτα. Κόβει και τον Χριστογιάννη εδώ. Κάνει την προσφύγηση, πηγαίνει προς τα μέσα και με τα μπλο σκοράρει, 8-4. Είναι η πρώτη φορά που οι Τούτορς ξεφεύγουν πάνω από ένα καλά στο παιχνίδι, πολύ νωρίς φυσικά. Ακούγεται να απαντήσει η αστοχή. Πολύ ζωστά τελικά βάζει τα χέρια και προλαβαίνει η πάσα του Λιάγκα. Για να την προλάβει με τίποτα ο Αργύρης. Ενώ πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι κάνει ο Σταμούλης στη θέση του Χριστογιάννη. Λίγε!
κερδίζει φόλα τον Δρακούση. Το σουτ τριών πόντων, η μπάλα ο Ροβιδάη καταλήγει στο καλάθι 11-4. Ο Κούτορς ξεφεύγει με 7. Έχοντας 7 συνεχόμενους πόντους, μάλιστα από το 4-4 που ήταν το σκορ. Ο Τσάσης εκεί, κυρίζει πολύ όμορφα. Κάνει το 11-6. Παρέτσος κερδίζει το φάλο εδώ από τον Σταμούλη. Με επίθεση που είχε κολλήσει για τους Tutors. Βγαίνει στα 14. Τρακούσος κλέβει την μπάλα, ολοκληρώνει. Μάλλον να το πούμε καλύτερα, το κλέψιμο κερδίζει το φαουλ και δικαίωμα για δύο βολές φαουλ που έκανε ο Καρέτσα. Ενώ στη θέση του Πολίζου περνάει ο Βαρδουλάκης στο μάτς. Φάβει στις πρώτες βολές από τον Δρακούση, μειώνει σε 18. Αυγήρης είναι ξανά σε μαρκάρες, ξανά καλό ήταν το σουτ. Ο Λιάκος πήρε το επιθετικό rebound, τελειώνει τη φάση 13-8. Καλάθι και φάουλ 13-10. Μια βολή για τον Χρήστο Τσάση, ενώ είναι έτοιμος να πει στον αγώνα Βαγγέλη σε τακτικούς. Προφανώς ανευσοχήσει την βολή ως υπέκτης. Γίνεται το 13-11 και ο Τσάσης αφήνει την θέση του στον τακτικό. Γύρις για τρεις, είναι πολύ κακό αυτό το σουτ. Ο τακτικός εκεί άφησε την μπάλα να βγει εκτός τελικής γραμμής και επίθεση για την ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας που βρίσκεται ένα καλάθι πίσω. Ο Κίσελ να δώσει προβάδισμα στο Κίσελ του τριών πόντων όμως περιπάντω ο Λιάκας και φυσικά στην οργάνωση Καρέτσο. Γύρισε ξανά για τρεις έρθοχος, το δεύτερο έρθοχο τρίποντο από τον Στάθη Αργύρη, 16-11. Το τρίλεπτο για το φινάλι της πρώτης περιόδου. Φυσικό Κοσορέα για τον Σταμούλη. Ο Σταμούλης αστόχησε. Αργύρης μαζεύει το rebound μετά την προσπάθεια του Βαρδουλάκη. Ο συμπαίχτης του έσπρωξε την μπάλα στον Αργύρη. Καρέτσος ξανά για τον Αργύρη. Αλλάζουν ξανά την μπάλα. Ο Καρέτσος για τρεις. Ο στόχος και αυτό 19-11. Τρίτο τρίποντο την πρώτη περίοδο για τους Tutors. Εδώ γύρισε πολύ καλά η μπάλα.
πέρασε. Λάθος πάσα εδώ. Ξέρεις, κατάλαβε την πρόθεση να αλλάξει την πλευρά. Η Τούτορ ξέκλειψε την μπάλα. Μπρακώσης πηγαίνει προς τα μέσα στο χείο. Τακτικός μαζεύει το ριμπάουντ. Καλά όμως περνάει έξω. Μπαρμπάκης και Αγγέλης περνάνε στον αγώνα στη θέση του Πιτσικόβου και του Κοτσί. Και στην επαναφορά είναι η Κούτορς. Ο Σταυροδήμος ξαναφέρνει την μπάλα τον Καρέτσο. Ξανά στο πλούσιο έχει την μπάλα. Αγγέλης πίεσε εκεί. Στο τέλος όμως Στραβοδήμος βρήκε τον τρόπο να κάνει το 21-14. Κρακούσης αστοχής, ο ζει τριών πόντων, αυτός όμως έχει ο τακτικός τελικά. Κάνει και δύο κοντά. Το 16 μέτρα τον Κρακούση, εύκοχο, 21-16. Οι δύο ομάδες έχουν βρει και επιθετικές λύσεις. Υπάρχει φάουλ από τον τακτικό εδώ. Στα 37 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ενώ οι παίκτες των Τούτορς περνάνε μαζί στον αγώνα. Βγαίνει ο Λιάγκας και ο Αργύρης. Περνάνε ο Κωσταρέλος και ο Μουρκούσης στα τελευταία 37 δευτερόλεπτα. Yeah. 21-16 είναι το σκορ. Θα πάει για δύο βολές ο Χρήστος Στραβοδήμος με το σκορ στο 21-16 στα 22 δευτερόλεπτα για το φινάλι. Έστωσε στην πρώτη, 22-16. Εύστοχος και στη δεύτερη, 23-16, τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου ανήκει στους φιλοξενούμενους της Διεθνής Αστυνομίας Καρνανίας. Θα μόλις από τα 6 μέτρα αστόχησε ο Καρέτσος, υπάρχει χρόνο, 5 δευτερόλεπτα, μακρινή πάσα εκεί είναι ο Αγγέλης που κλέβει την τέλος πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 23-16. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το δεύτερο δεκάλεπτο. 23-16 προηγούνται οι Τούτορς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη επίθεση. Δρακούσης, Κοτσής, Τσάσης, Αγγίλης και Πρατάρης είναι η πεντάδα τους. Για να δούμε εδώ το σούτ αυτό. Να, Κοτσή, ναι, Κοτσή, 23-18.
Καρέτσος παρέμεινε σταθερός στην πεντάδα. Οι δύο νέοι παρέμειναν μέσα, Κωνσταρέλο και Μουρκούσης, ενώ πέρασαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι και δύο πάλι, ο Χρήστος Γιαννοκώστας και ο Ανδρέας Αφανίτης. Ξεκίνημα με 4-0 για την ομάδα της αστυνομίας. Καρέτσος βρήκε λίγο χώρο, σε μαρκαρίσει και ασχόλησε. Ο Κωνσταρέλος πήρε το ριμπάρ. Κι άλλο ριμπάρ από τον Κωνσταρέλο. Βγάζει στον Μουρκούση, δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Εκτελεί πολύ άστοχο το σουτ. Και οι φιλοξενούμενοι μπορούν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Πάτησε τελικά τη γραμμή, ήταν δύο πόντων αυτό για την αστυνομία. Μπάλα πέρασε εκτός. Πηγαίνει προς τα μέσα, πασάρι πάρα πολύ όμορφα. Το τρακούσε το μάτς στον πόντο 23-22, καθώς οι φιλοξενούμενοι τρέχουν ένα σερί 6-0. Ο Μουρκούσης βγήκε από τα σκρίνη, καλή για 3 συνάδελφος. Θέλει να τρέξει η ομάδα της αστυνομίας. Τσάσης για τον Δρακούση, ξανά η συνεργασία τους. Αυτή τη φορά παίρνει την ομάδα της αστυνομίας μπροστά και time out από τους Tutors. Η εικόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει αλλάξει, το 23-16 έχει γίνει 23-24. Κότσης πέτυχε το πρώτο καλάθι, αν θυμάμαι καλά. Τα ξεκίνησε όλα. Ο Τσάσης πήρε την σκυτάλη και μετά έδωσε δύο ασίστ στον Δρακούση για το προβάδισμα της διεύθυνσης αστυνομίας Ακαρνανίας. Το παιχνίδι επέστρεψε ο Μιάγκας και Αργύρης, ο Γιαννοκώστας παίρνει στους τριών πόντων. Είναι άστοχος. Ο Κωστής βγάζει στον εθνικιασμό τον Δρακούση. Προσπαθεί να βρει τον Αγγέλη και όμως ο Αγγέλης κράτησε την μπάλα μέσα. Φάσεις, ασχόλησε ο Λιάγκα στο rebound. Αγγέλης βγήκε πάνω στην μπάλα και είναι έδειξε εκτός τελικής γραμμής. Αργύρης θέλει να πάει προς τα μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή, ο Τσάσης στο rebound. Ο Τσάσης πάει μέχρι μέσα, αστοχή όμως, εκείνο ο Δρακούσης δεν συγκρατεί την μπάλα τελικά εδώ. Πατάει την τελική γραμμή ο Αλέξανδρος Δρακούσης και επίθεση για τους Τούτους. Ο
23-26 είναι 10-0 το σερί της αστυνομίας. Έκανε φόλου στον Λιάγκα και τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές, και επειδή πάντα βλέπουμε συνήθως τι γίνεται μπροστά στο γήπεδο, τι γίνεται στις επιθέσεις, ενώ ο Χριστογέννης περνάει στη θέση του Πραδάρη και ο Λιάγκας είναι έτοιμος για δύο βολές, ο Αποστόλης Αγγέλης έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της αστυνομίας, η οποία δεν έχει δεχτεί πόντο μετά από 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος για τους Ρούτορς. Μειώνει ο Λέγκας και μία στις δύο βολές. Μειώνει σε 24-26. Σώματο, έκανε λάθος, Μπιτσικόκος περνάει στην θέση του Κότση και συνέχεια στο παιχνίδι με επαναφορά για τους και το στραβοδήμο να κατεβάζει η μπάλα, δεν το έχουμε συνηθίσει. Εδώ τώρα τα πράγματα γίνονται πιο φυσιολογικά, τα χέρια του Καρέτσου, από εκεί ξεκινάει η επίθεση. Σε ένα ακόμα επιθετικό ριμπό, κακό το τελείωμα του εδώ. Ο Καρέτσος βάζει τα χέρια του. Αυτός είναι που έβγαλε την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Επίθεση 18 δευτερόλεπτο για την διεύθυνση αστυνομία σε Καρμανία. Σάσης για τον Δρακούση. Ο Δρακούσης δεν είχε προλάβει να μπει μέσα. Πάταγε γραμμή. Πήγαν να συνδυαστούν γρήγορα οι δύο παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, αλλά είπατε σαν το λάθος. Αρχίδες για τρεις. Καλό ήταν και αυτό το σουτ, αν και άστοχο. Δρακούσης για τον Χριστογέννη, αστοχή. Ο Αγγίλης πρόχνει την μπάλα πάνω σε συμπαίκτη του. Δρακούσης θα πάρει το σωστριονικό του, δεν είναι καλό. Ο Λιάγκας όμως την προσπάθεια που κάνει θα βγάλει αυτός την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα της αστυνομίας. Κάσης έκανε ωραία προσπάθεια στο τελείωμα, αλλά δεν πήρε την καμπύλη που ήθελε. Αγγέλης βγάζει ακόμα μία καλή άμυνα, αναγκάζει σε λάθος τον Αργύρη και η πρώτη συμμετοχή και το Χρήστο Μαυραγάνη στο παιχνίδι. Στη θέση του Αλέξανδρου Δρακούση πρέπει να πάρει ανάσες, νομίζω έχει κάνει υπερορίες σήμερα ο Αλέξανδρος Δρακούση στο γήπεδο. Μαυραγάνης μένει ξεμαρκάριστος, αστοχίζει στους τριών πόντων. Ο Αγγέλης πρόνει την μπάλα αλλά πηγαίνει πάνω στον Αργύρη. Αυτό βγάζει στον εμβιδιασμό τον Στραβοδήμο. 26-26 στο τρίλεπτο για το ημίχρονο. Για τον Αγγέλη, ο Αγγέλης παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Λίζος πήρε το rebound. Έχει σιγά καρέτσα στην οργάνωση και στην εκτέλεση. Αστοχή rebound από τον Χριστογέννη και ο Τσάσης θέλει να τρέξει. Γίνεται το λάθος όμως από την παρέμβαση του Στραβοδήμου. Ο Πολίδος ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Ο Στραβοδήμος βγήκε στον εφηνδιασμό, κέρδιζε φάουλα τον Χριστογέννη.
Γιάννη. Δρακούσης επιστρέφει στην θέση του Μαυραγάνη, ενώ και ο Σταμούλης στη θέση του Χριστογιάννη. Πολύ λίγα τα φαουλ, δύο φαουλ μόνο σε αυτή την δεύτερη περίοδο στο μάτς. Αρέσκος για τρεις. Άστοχο το σουτ. Εξάσεις από τα 6 μέτρα από το πλάι. Καρέτσος βγάζει στον εχνιδιασμό τον Αργύρη. Αυτό τελειώνει τη φάση 28-26, μικρός αρέ 5-0 και ξανά προβάδισμα για τους Τούτερς, αναγκάζοντας τους φιλοξενούμενους να πάρουν time out. 1-34 για το φινάλε του ημιχρόνου. Οι Τούτερς έχουν ξαναπάρει το προβάδισμα στο σκορ. Προβάδισμα με δύο πόντους, 28-26. Μετά το 10-0 της Διεθνούς Αστυνομίας Ακαρνανίας κάναν ένα μικρό 5-0 ανακτώντας το προβάδισμα. Αγγέλης θέλει να πάει προς τα μέσα, τον κόβει ο Πολύζος. Περιμένει το δεύτερο ή το τρίτο κόψιμο από τον Χρήστο Πολύζο. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των Τούτορς και ο Πιτσικόκος πηγαίνει στην επαναφορά. Αγγελής κερδίζει το φάουλ από τον Αργύρη, μόλις το τρίτο φάουλ σε όλο το δεκάλεπτο και το πρώτο για τους Τούτορς. Για τον Σταμούλη φάουλ και εδώ. Για να δούμε. Το πολύ ζωστό έκανε. Στροφ! 33 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Τα 14 για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας. Σας βγαίνει, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Ο Καρέτσος πήρε το rebound. Θα εξαντλήσουμε το χρόνο της επίθεσης και θα απομείνουν ελάχιστα δευτερόλεπτα στην ομάδα της αστυνομίας. Ο Λίγος κλείνεται, κερδίζει το φάουλ από τον Σταμούλη. Ό,τι χρόνος απομένει λοιπόν, αυτά τα 6 δευτερόλεπτα είναι για τους Τούτορς. Καρέτσος. Αστοχή. Το ριμπάουντ το πήρε ο Στραβοδήμος. Στο φινάλε. Πολύ όμορφο καλάθι από το Χρήστο Στραβοδήμο. 30-26 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Τούτορς προηγούνται με 30-26. Μετά από ένα δεύτερο δεκάλεπτο με δύο όψεις. Βλέπεις εδώ ένα ωραίο σουτ τριών πόντων, αλλά στόχησε. Λέγαμε λοιπόν ότι η αστυνομία ξεκίνησε με ένα 10-0 σερί, κάνοντας το 23-16-23-26. Έκλεισαν με 7-0 οι Τούτορς, ξαναπαίρνοντας το προβάδισμα. Ο Καρίτσος πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Λιάγκας κερδίζει φάουλ στο φινάλε από τον Τσάση και θα εκτελέσει δύο βολές. Από τώρα, δεν πρέπει να το δεις.
Σίγουρος. Άστοχος και στις δύο βολές ο Λέγκας παρέμεινε. 30-26. Παραλείψαμε να πούμε πεντάδες. Κοτσής, Τσάσης, Χριστογιάννης, τακτικός και Δρακούσης είναι η πεντάδα της διεύθυνσης αστυνομίας Κανανίας. Καρέτσος, Γιαννοκώστας, Λιάγκας, ο Φραγκούλης και ο Στραβοδήμος είναι η πεντάδα για τους Τούπαρς. Αυτός ήταν ο Χριστογιάννης. Ο
Βάφει αστοχή. Ο Τσάσης μαζεύει το rebound. Της μπάλας δεν τα κατάφερε στην τριπλαϊκή και κατοχή για τους Tutors. Έτσι πάει προς τα μέσα. Πάσα στον Γιαννοκώστα. Τσάσι στο rebound, αλλά η μακρινή πάσα είναι λάθος. Νέα επίθεση για τους Tutors. Θέλει να πάει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Τσάσι στο rebound. Οργανωμένη επίθεση της αστυνομίας με τον Κοτσί να κατεβάζει. Κοτσίς για τον Καμούλη. Άστοχος ο Καρέτσος μάζεψε το rebound. Δεν την αφήνει σε κανέναν την μπάλα. Όχι, την έδωσε. Προβοδήμος πηγαίνει προς τα μέσα. Χέρια εκεί, προβοδόμος ευστόχησε, κέρδισε και το φαουλ. Βαρδουλάκης, Αργύρης επιστρέφουμε, Φραγκούλης και Γιαννοκώστας εκτός. Και ο Πιτσικόκος στη θέση του, ο Τσί. Και νωρίτερα ο Αργύρης παραμένει το 36-33 λοιπόν και επίθεση για την ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Ακαναλίας με τον Βιτσικό. Τσάσης με Βρακούσης, Βρακούσης για τρεις. Όχι, αλλά ο Τσάσης παίρνει το ριμπότ. Άστοχος ο Βρακούσης, νέο επιθετικό ριμπότ. Ο Τσάσης για τρεις. Άστοχος ξανά. Είχε την ευκαιρία και εδώ να ισοφαρίσει η ομάδα της Διεθνής Αστυνομίας Ακαρνάνιας. Καρέτσος βρήκε χώρο, εκτέλεση για τρεις. Δεν βρήκε στόχο. Χριστογιάννης πηγαίνει προς τα μέσα. Ωραίο το τελείωμα και το μάτς ξανά στον πόντο, 36-35. Φαίνεται ότι είναι ένα μάτς που θα μας κρατήσει το φινάλε. Για να δούμε τα επιβεβαιωθούμε. Καρδουλέκης πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Για δύο τον Χριστογιάννη και με τη βοήθεια του ταμπλό η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 36-37 προβάδισμα για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας. Τελευταίο προβάδισμα ήταν στο 25-26. Ο Λιάγκας εδώ όμως απαντάει 38-37. Το 24-26 μάλλον. Ξανά λάθος εδώ. Κρατάρισε τις
επιστρέφει στη θέση του Τσάσι. Χαρέτσο στην οργάνωση της τύπης. Βολόν δεν είναι καλό το σουτ που επιχείρησε Airball. Δρακούσης, όχι. Τραβηγμένη προσπάθεια αυτή από τον Αλέξανδρο Δρακούση. Χαρέτσο τη γέννη και σαν να το δίνει στον Βαρδουλάκη. Γίνεται ο Μπαρδουλάκης, ο Κρατάρης θα κλέψει την μπάλα, ευκαιρία να τρέξει η ομάδα της αστυνομίας που της κάνει φόλ στον Πιτσικόκο. Και ο Στραβοδήμος φαίνεται ότι έχει κάνει υπερορία, ζητάει αλλαγή στην θέση που περνάει ο Αθανίτης, ενώ περνάει και ο Κωνσταρέλος στη θέση του Λιάγκα. 38-37, 2 και 18 για το φινάλε της τρίτης περίοδου και επαναφορά για την ομάδα της αστυνομίας. Κρατάρης εκεί κάνει λάθος. Πάει αλλαγή η ομάδα της αστυνομίας. Ο Μπαρμπάκης νομίζω ότι είναι ο παίκτης που περνάει, ναι, στη θέση του Μπιτσικόκου. 2 και 11 για το φινάλε. Βραχία κεφαλή για τους Τούτορς, 38-37. Παρέξει ωραία πάσα στον Βαρδουλάκη. Δεν είναι αυτό ο Βόλφος, ο Καρέτσος παίρνει σου 3 πόντων. Δεν μπαίνει αυτό. Η μπάλα νομίζω, ναι, δεν έχει βρει στον Δρακούση. Πολύ σύντομο στο 38-37. Πάσα προς τον Σταμούλη. Έχει ανάμεσα σε πολλά χέρια, έγινε το λάθος εδώ. Αργύρισε από τη γωνία για τρεις. Άστοχος, ο Κωνσταρέλος στο rebound. Ξανά για τον Αργύρι, νέα επίθεση για τους Τούτορ. Για τρεις, κερδισμένο φάουλ από τον Δρακούση, δικαίωμα για τρεις βολές στον Κώστα Καρέτσο. Μαυραγάνης περνάει στον αγώνα στη θέση του Χριστογέννη. Και μία ακόμα. Στα 37 με 2 στις 3 βολές από τον Κώστα Καρέτσο. Βαρβάτης αστοχή. Θέλει να τρέξει, κλείνεται και από τον Μαυραγάνη. Μπαλαγυρίζει. Ο Σταρέλος για τρεις είναι άστοχος. Δρακούσης είναι στη γωνία για τρεις. Άστοχος, ο Μπαρμπάκης κερδίζει φόλ από τον Αφανίτη στη διεκδίκηση του rebound. Άφελα του Άντρεας Αφανίτης, εδώ βρείτε τον Μπαρμπάκη.
μέσα. Είναι άστοχος. Ο Κρατάρης παίρνει το rebound. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου 40-37. Ξεκίνημα τετάρτου δεκαλέπτου με την πρώτη επίθεση για την ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Φωτσής, Δρακούσης, Τσάσης, Τακτικός και Χριστογιάννης. Ο Χριστογιάννης παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι, μειώνει στον πόντο ξανά, 40-39. Ο Τούτος με Καρέτσο, ο Λίζο, Λιάγκα, Μουρκούση και τον Στραβοδήμο. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες σε όλη την, στη μεγαλύτερη μάλλον διάρκεια του αγώνα, για να το πούμε τόσο. Οι Τούτορς είχαν πάρει ένα προβάδισμα 7 πόντων στο τέλος της πρώτης περίοδου, αλλά αυτό ξαναμίστηκε. Από εκεί και πέρα η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή των 4 τότε. Ο Τσίς εδώ προσποιείται, ο Καρέτσος παίζει λίγο ποδόσφαιρο. Έδειξε αμυντικές αρετές εδώ ποδοσφαιρικές. Τσάσης για 2, είναι άστοχο. Καρέτσος, μακρινή πάσα στον Μουρκούση. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα, πολύ ωραία προσποίηση, πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Κώστας Καρέτσος κάνει το 42-39. Πώς πηγαίνει κοντά. Το τελείωμα του δεν ήταν καλό. Κανάτσαλο. Πολύ δύσκολο. Από τα 6 μέτρα έφτωχο. 44-39 από τον Χρήστο Βολίζο. Μένει ελεύθερο σε αστοχή, ο Χριστογιάννης πήρε το rebound. Θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει ξανά στον Δρακούση. Πολύ κακή πάσα εδώ, πολύ ψηλά. Ο Στραβοδήμος αστοχή, κάνει το φάουλ. Πολύ έξυπνη πάσα από τον Σπύρο Λιάγκα, είδε την κίνηση του συμπαίκτου που έκοψε μέσα στη ρακέτα. Ο Στραβοδήμος κέρδισε 2 βολές. Την έστωχο στην πρώτη, 45-39. Μπορεί να ισοπαρίσει τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα, αν ευκολύσεις τη δεύτερη. Το κάνει 46-39, διαφορά 7 πόντων ξανά για τους Τούτορς. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα, 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, ο Κοτσής μένει ξεμαρκάριστος. Σε τυχόν σου λύσεις 46-75, μειώνει σε 46-42. Μια καθυνάστοχος εσού τριών πόντων, ο Χριστογιάννης μαζεύει το rebound. Κερδίζει φάουλ τον Λιάγκα. Ο
επιστρέφει στη θέση του Μουρκούση. Ο Χριστογιάννης παραμένει στο ΜΑΤ. Επαναφορά με τον Δρακόσο. Ο Σάσης προφανώς κερδίζει το φάλα από τον Λιάγκα εδώ. Δικαίωμα για δύο βολές στον ψηλό της αστυνομίας. Παραμένει το 46-42. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Λιάγκας στο rebound και ο Καρέτσος στην οργάνωση του παιχνιδιού στα 6,5 για το φινάλε. Τι πάσα για τον Λιάγκα, την προλαβαίνει αυτός, αλλά πολύ πλάγια. Τραβοδήμος πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, ο Τσάσης στο ριμπότ. Τσάσης θέλει να τρέξει, επιταχύνει, σταματάει, έχει απέναντί του τον Λιάγκα. Και αστοχή, 46-44. Ξανά, καλά το παιχνίδι, γιατί είχαν ξεμακρύνει οι Τούτορς με 7. Μας έρχεται ξανά σε 2. Καρέτσος γύρισε για 3. Όχι, είναι άστοχος ο Κοτσής. Θέλει να τρέξει, αλλά είναι μόνος του εκεί. Νομίζω ότι θα περιμένει σε συμπαίκτες του. Γίνεται από τον Πολύζο, ο οποίος του φλέπει την μπάλα. Πολύ ωραίο κόψιμο εκεί από τον Τσάσι στον Αργύρη. 3-1 βγήκανε. Ο Αργύρης πήγε απέναντι στον Χρήστο Τσάσι. Τραβοδήμος εδώ κάνει τον βηματισμό. Τσάσις κλέβει την μπάλα. Μακρινή πάση για τον Δρακούση, τον βρίσκει. Ο Δρακούσης για τον τακτικό. 46-46 και time out. Καρέτσο στην επίθεση, ο Καρέτσο βρίσκει τον φόρο. Πηγαίνει μέσα, αλλά στο χ! Φτάσει στον ευνηδιασμό. Δεν μετράει το καλάθι. Θα είναι χαμηλά το φάουλ, δεν έχει προλάβει μάλλον. Οριακά πρέπει να ήταν πριν το ξεκίνημα. 46 όλα. Λάγκας κάνει φάουλ στον Τσάσι. Όχι, είναι άστοχη προσπάθεια. Κινήθηκε καλά απέναντι στον Λιάγκα, όμως πολύ κακό το τελείωμά του. Τραβοδήμος κερδίζει φάουλ από τον Δρακούση. Δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχος στην δεύτερη, παραμένει το 47-46 και ο Δρακούσης μάζεψε το αμυντικό rebound. Μακρινή πάσα στον Αργύρη. Ο Αργύρης όμως γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω.
θα ήταν προς πίσω, αλλά ο Κοτσής ήταν ο παίκτης ο οποίος πήρε την μπάλα. Κοτσής για τον Τσάση. Ο Τσάσης από τα 5 μέτρα. Άστοχος. Καρέτσος δεν έκανε την μακρινή πάσα στον Αργύρη που έτρεξε στον χιλιάδο. Πάει σε οργανωμένη επίθεση και θα το δώσω ομάδα. Λαβοδούμος για τρεις. Όχι άστοχος. Εκείνο για τον Κώστα. Καλά του και φαουλ 49-46. Χάνονταν και το μάτς ήταν στον πόντο. Πήρε το ριμπόντ, πέτυχε το καλάθι, την ευκαιρία. Τώρα και συμπληρωματική γωνία. Δεν την αφήνουν να πάει χαμένη. 50-46. Έμεσο τρίποντ από τον Γιάννο Κώστα. Φάσεις πάνω στον Γιάννο Κώστα η μπάλα. Και θα ρέψεις ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ένα Κώστας για τρεις, αστοχή. Ο Λιάγκας εκεί πατάει δυνατά. 52-46. Δύο πολύ σημαντικά επιθετικά rebound των Tutors. Φτάνουν 5 πόντους. Τσάσης, ωραία προσπάθεια. Όμως αστοχή, παίρνει το rebound. Εκ νέου άστοχος. Ο Καρέτσος το rebound. Για τον Λιάγκα ξανά ο Στήρας Λιάγκας επιτροχή 54-46, το μεγαλύτερο προβάδισμα των Τούτορ στο παιχνίδι και time out από την ομάδα της αστυνομίας. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο οι Τούτορ έχουν πάρει διαφορά 8 πόντων, 54-46. Τσάσης κερδίζει το φάουλ από τον Κοσταρέλο. Δικαίωμα για δύο βολές στον φιλό της Διεθνούς Αστυνομίας Ακανάνιας. Έστοχος, 54-47. Τραβολούμος κατέβασε την μπάλα. Για να πούστες, καλαπέρασε ο Δημοτρίτος Τραβολούμος. Έφτασε πάλι στον Αγκύρη Κοσταρέλο, σούτ 2 πόντων. Είναι άστοχος, ο Τσάσης στο rebound. Κερδίζει το φαουλ. Νομίζω ότι είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Χρήστος Τσάσης πηγαίνει στις βολές. Νέο ζευγάρι βολών. 54-48 έψοχο στην πρώτη. Τις δύο στο ριμπάτ όμως ο Κοτσής ο οποίος έχει εκτός τελικής γραμμής. Λέγκας επιστρέφει στην θέση του Κοσταρέλου. 1-42 για το φινάλε. Η διαφορά στους 6. Και
Κρίσιμο σουτ, άστοχο σουτ. Ο Καρέτσος πρόβλημα την μπάλα στο Λιάγκα. Στραβοδήμος για τον Γιαννοκώστα. Παίζουν και με το χρόνο οι Τούτορς. Ο Λιάγκας πηγαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Στραβοδήμο. Κερδισμένο φάουλ. Εδώ γύρισαν ωραία την μπάλα οι Τούτορς. Βιτσικόπος επιστρέφει στο μάτς. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Στραβοδήμος. Άστοχος πιες τη δεύτερη ριμπάουντ από τον Τσάση. Στο τελευταίο λεπτό μπαίνουμε. 54-48. Ο Τσίς πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν αφήνει καλά την μπάλα. Ο Τσάσης κάνει φάουλ στον Αργύρη. Και δικαίωμα για δύο βολές τον Στάφη Αργύρη. Στα 49,5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τη δεύτερη βολή από τον Αργύρη. Μένει το 55-48. Ο Λιάγκας πέφτει όμως επάνω στον Πρατάρη και τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές. Αλλάζει το σκηνικό. Πηγαίνουμε στην απέναντι ρακέτα. Το 48. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Λιάγκας παίρνει το rebound. Γιαννοκώστας. Καρέτσος βγάζει στον ευνηδιασμό τον Στραβοδήμο. Αυτός για τον Αργύρη. Κερδισμένο φάουλ. Δύο βολές για τον Στάθη Αργύρη. Αυτό δευτερόλεπτα. 95-48 παραμένει. Άστοχος και στην δεύτερη ο Τσάσης στο rebound. Βραγάνης για τρεις. Άστοχος, το rebound ο Αργύρης δίνει στον Στραβοδήμο. Τρατάρης του κάνει φάουλ και τον στέλνει στις βολές στα 27 δευτερόλεπτα. Άρης έκανε πέμπτο φόλ και στη θέση του περνάει ο Σταμούλης. Μουσική 56-48. Και για να δούμε και τη δεύτερη βολή του Χρήστου Στραβοδήμου. Ναι, 57-48. Εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Στραβοδήμος στο ριμπότ. Ο Λιάγκας δεν προσέχει. Ο Μαυραγάνης του κλέβει την μπάλα. Τσάσης. Τσάσης στέκεται για τρεις. Είναι άστοχος. 57-48. Ο Καρέτσος μαζεύει το ριμπότ. Αφήνει την μπάλα
κάτω τη διεύθυνση αστυνομίας Ακαρνανίας.